Θα πούμε για ορθοπαιδικά ζητήματα, για αρθροπλαστική γονάτου και ισχύου. Και βλέπετε ήδη κοντά μας τον καθηγητή Πανεπιστημίου και γιατρό, φυσικά, τον κύριο Νικόλαο Μπαξεβάνο, ορθοπαιδικό χειρουργό στο Metropolitan General. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι διευθυντής ορθοπαιδικής. Και διευθυντής ορθοπαιδικής, βέβαια. Και διδάκτορ του Πανεπιστημίου, όχι καθηγητής. Ευχαριστώ. Διδάκτορ, μάλιστα. Σε ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μας πείτε λίγο ποιους αφορά η αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος. Η αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος αφορά ουσιαστικά ασθενείς κάθε ηλικίας, οι οποίοι πάσχουν από καταστροφή της άρθρωσης του ισχύου του γόνατος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σοβαρά η ποιότητα της ζωής τους και όταν δεν μπορεί πια να αντιμετωπιστεί αυτό με συντηρητικά μέσα, υποβάλλονται σε διαδικασία χειρουργικής επέμβασης και αποκατάστασης με ολική αρθροπλαστική. Και ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις τώρα πάνω σε αυτό? Οι εξελίξεις αφορούν σε διάφορους τομείς. Κυρίως είναι η χρήση σύγχρονων καινούριων υλικών υψηλής αντοχής και υψηλής ακρίβειας εφαρμογής, προσπελάσεις μικρής επεμβατικότητας, δηλαδή χειρουργικές τομές μικρές που σέβονται τους ιστούς, μυς, αγγεία, νεύρα, οι οποίες καθιστούν το χειρουργείο απόλυτα ασφαλές. Και πιο γρήγορη αποκατάσταση. Έχουν πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση, έχουν μικρό χειρουργικό χρόνο. Και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα και που είναι και η μεγαλύτερη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος είναι η εφαρμογή των σύγχρονων πρωτοκόλων Fast Track, τα οποία εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε την εργάτηδα δόκτωρα Μαριάννα Κορέ, η οποία είναι απόλυτα εξειδικευμένη σε αυτό και η οποία εξατομικεύει τις ανάγκες ασχολούμενοι ιδιαίτερα με τους ασθενείς, εξατομικεύει τα προβλήματά τους και ουσιαστικά τους κάνει πολύ ασφαλείς την είσοδο και διαδικασία. Το κόστος είναι αυξημένο σε αυτή τη διαδικασία, γιατρέ? Το κόστος υπάρχει ουσιαστικά κάλυψη από τον ΕΟΠΗ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει μια συμμετοχή ο ασθενής, επειδή εδώ είναι ιδιωτική κλινική. Αλλά και αυτό είναι και ο λόγος μάλιστα που οι ασθενείς μας δεν βγαίνουν από το ίδιο απόγευμα, γιατί για να έχει κάλυψη πρέπει να κάνει μια διανυκτέρευση στο τμήμα. Την επόμενη μέρα βγαίνει δηλαδή? Ο ασθενής βγαίνει την επόμενη μέρα πρωί-πρωί. Θα μπορούσε να βγει, όπως είπα, και το ίδιο απόγευμα. Ουσιαστικά η πρώτη ώρα μετά το χειρουργείο κινητοποιείται με ανεξάρτητη βάδιση. Έχει ανέβει στο δωμάτιο κατευθείαν από το χειρουργείο. Δεν μένει στην ανάνυψη καθόλου. Σιτίζεται αμέσως. Και χρησιμοποιεί μόνο απλά αναλγητικά. Δεν έχει συστήματα. Άρα η αποκατάσταση είναι αρκετά εύκολη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η αποκατάσταση είναι και πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη για τον ασθενή, χωρίς ανάγκη για φυσικοθεραπείες και όλα αυτά τα προγράμματα αποθεραπείας που χρειαζόντουσαν μέχρι σημαντικό. Τώρα. Και τώρα, λόγω πανδημίας, τηρούνται, φανταζόμαστε, και τα πρωτόκολλα όλα, αλλά έχετε ξεκινήσει κανονικά τις επεμβάσεις, έτσι δεν είναι? Έχουμε ξεκινήσει, ναι, είμαστε λίγο σε μειωμένο ρυθμό λόγω των οδηγιών του ΕΟΔΗ, όμως η κλινική τηρεί όλα τα μέτρα. Οι ασθενείς και οι συνοδοί είναι όλοι ελεγμένοι. Με τεστ, μοριακά τεστ PCR, το ίδιο και εμείς οι γιατροί, όπως και το προσωπικό, είμαστε εμβολιασμένοι, κάνουμε τακτικά τεστ κάθε εβδομάδα, οπότε τηρούμε όλα τα μέσα ασφαλείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.